Κύριε Ανάνους, ό,τι αφορά τα self-test από σήμερα, το λιανεμπόριο, όσοι εργάζονται στο λιανεμπόριο, πρέπει να κάνουν το self-test. Ναι, πρέπει να το κάνουν και αν αυτό είναι ένας δρόμος για να ανοίξουμε διαφορετικά και πιο φυσιολογικά, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Ακόμη δεν έχουν, από σήμερα θα διατίθεται στα φαρμακεία βέβαια, χθες που πήγαμε και ρωτήσαμε δεν υπήρχε. Επομένως, από σήμερα μπορούν να πάνε να κάνουν τη δήλωσή τους με το ΑΜΚΑ για να υπάρξει συνέχεια. Λέγανε 24 ώρες πριν ανοίξει το κατάστημα και δεν υπήρχαν χθες. Είπανε ότι θα μας αφήσουν μία εβδομάδα ελαστική γιατί δεν ήταν έτοιμα όλα. Επομένως μπορούν σήμερα να το κάνουν, να ετοιμαστούν και να στείλουν και σε 2 και σε 3 μέρες τα αποτελέσματα. Και το κάνει το self-test το εργαζόμενος και ενημερώνει την πλατφόρμα. Ναι, ενημερώνει την πλατφόρμα, το κάνει ο ίδιος, ενημερώνει την πλατφόρμα. Αν είναι θετικό πρέπει σε 2 μέρες να το ξανακάνει και πάει. Και ούτω καθεξής, έτσι είναι δηλαδή. Το ξέρουν όλοι πλέον, νομίζω. Κάποιοι που δεν ξέρουν μας ρωτάνε και σε εμάς ρωτάνε και στα φαρμακεία ρωτάνε. Εντάξει. Σε περίπτωση που δεν γίνει, επιβάλλονται πρόστιμα, έτσι. Αυτό δεν το κατάλαβα ειλικρινά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας καταστηματάρχης, γιατί πρέπει να φταίει και πάλι να πληρώσει την ΕΦΗ, εξηγήστε μου. Γιατί εγώ, εάν ο υπάλληλος δεν έχει κάνει ή δεν δέχεται να το κάνει, θα πρέπει εγώ να πληρώσω το πρόστιμο. Και πώς θα πρέπει να τον απολύσω που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Τα επιμέρους δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο αρνητικά, δεν τα έχουν δει σωστά. Θα πρέπει να το δουν περισσότερο, δηλαδή γιατί ο έμπορος πάλι να πληρώσει την ΕΦΗ. Και μάλιστα τα πρόστιμα είναι τσουφτερά, δεν είναι απλά πράγματα. 1500 ευρώ, δηλαδή είπαμε βάλει λίγο να κάνουμε να ανοίξουμε, να μπούμε λίγο σε μια σειρά, να κάνουμε κάτι για το Πάσχα. Και ξαφνικά να χρεωθούν μια τέτοια κατάσταση, θα έπρεπε να το δουν. Την ευθύνη την έχει ο καθένας μόνος του. Όχι ο καταστηματάρχης που μπορεί να έχει. Άλλος μπορεί να έχει και 3 υπαλλήλους και 4 και πες μου ότι 2 είναι αρνητικοί, δεν θέλω να το κάνω. Τι θα πρέπει να το πληρώσει αυτό ο καταστηματάρχης. Γενικά τώρα πώς πάει η κίνηση στις αίρες, στην πόλη. Μην περιμένετε, χαλαρά είμαστε, δεν είναι δηλαδή δυνατή η κίνηση. Περιμένουμε όμως από σήμερα κανονικά ξεκινάμε ας πούμε τις πασχαλινές αγορές. Κάθε χρόνο ήδη σε 2 εβδομάδες πρέπει να ξεκινάει στο παιδικό και λίγο τη μεγάλη εβδομάδα πιο πολύ στα υπόλοιπα καταστήματα. Ωραία.